Το Βέλγιο. Πάψτε να δράτε ανθεληνικά. Το Βέλγιο. Πάψτε να δράτε ανθεληνικά. Ο Γιώργος Παπανδρέου ζήτησε από τους υπουργούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να έρθει το διέξοδο και να μην καταληθεί το κράτος. Αμέσως μετά η Άννα Διαμαντοπούλου κάλεσε στο Υπουργείο τις Πρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου και τους ζήτησε να εφαρμόσουν τον νόμο. Οι Πριτάνεις όμως είπαν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν, θα πάρουν πρωτοβουλίες και με άλλους φορείς για να βρουν τη λύση. Το θέμα όμως έφτασε στη δικαιοσύνη αφού η εισαγγελέα εφετών Ιωάννη Σακελάκος διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης για να διερευνηθεί αν έχουν διαπραχθεί από τις Πριτανικές Αρχές το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και άλλες αξιόπινες πράξεις για την κατάληψη των μεταναστών. Να μεταφερθούν ασφαλώς σε ένα δημοτικό γυμναστήριο προκειμένου να συνεχίσουν τον δίκαιο αγώνα τους να αποκτήσουν χαρτιά, ιδίως όσοι το δικαιούνται, ζουν για πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα, εργάζονται και έχουν δικαιώματα. Η απουσία της μεταναστευτικής πολιτικής δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποκαθίσταται ή και να αντικαθίσταται από ενέργειες σαν και αυτές που σημειώθηκαν με τη μεταφορά των μεταναστών. Είτε περάσει κανενός από το μυαλό η λύση της καταστολής, είμαστε αρκετά δύσκολοι αντίπαλοι. Δεν είμαστε καθόλου εύκολοι. Η εξουσία το ξέρει και από άλλες περιπτώσεις. Στόχος αυτών που οργάνωσαν την κατάληψη της νομικής είναι η πρόκληση κοινωνικής έντασης, κατήγγειλε η Ντόρα Μπακογιάννη. Και ας λένε αυτοί οι κύριοι ότι θέλουν, δεκάρα δεν δίνουν για τα δικαιώματα των μεταναστών. Δεκάρα δεν δίνουν. Τώρα δεν νομίζω ότι εσείς λέτε. Είναι η κοινωνική ένταση. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης πάντως με ανακοίνωσή του διαψεύδει τις Πριτανικές Αρχές, ότι τον είχαν ενημερώσει προσωπικά για την κατάληψη της νομικής και προσθέτει. Ουδέποτε ενημερώθηκα, τόσο εγώ προσωπικά όσο και το γραφείο μου από τους ιδίους ή από τις αρμόδιες Πριτανικές Αρχές μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή κάποιου εγγράφου για το συγκεκριμένο θέμα. Τον Πρίτανη λοιπόν του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον πρόεδρο της Συνόδου των Πριτάνων κάλεσε απόψε το γραφείο της Υπουργός Παιδείας και τους ζήτησε να εφαρμόσουν τον νόμο. Δεν έχουμε περιθώριο, τους είπε, να μην τον εφαρμόζουμε. Ένα τελεσίγραφο δηλαδή θα μπορούσα να πω. Το πρόβλημα όμως θα πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις αν οι Πριτάνοι εισπράξουν αρνητική απάντηση και οι μετανάστες δεν θέλουν να απομακρυνθούν. Και τι θα γίνει. Μια συγγνώμη, δεν έχει καταληφθεί το πανεπιστημιακό άσυλο. Υπάρχουν πάρα πολλοί λαθρομετανάστες μετέχουν του πανεπιστημιακού ασύλου. Αυτό είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Μήπως είναι στα μαθήματα και αυτοί πάνε στα μαθήματα, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, πήγαν 230 τύποι και μπήκανε μέσα στο πανεπιστήμιο. Πολύ ωραία. Κάποιοι το οργανώσαν αυτό το happening, αλλά εγώ να το δεχθώ. Μπήκανε μέσα 230. Μπαίνοντας μέσα αυτή, δεν έχει καταργηθεί το πανεπιστημιακό άσυλο. Γιάννη, μην ξεχνούμε ότι οι Πριτάνοι αυτή τη στιγμή σκέπτονται τις συνέπειες, διότι εκτός από τους μετανάστες, μέσα στο πανεπιστήμιο βρίσκονται και φοιτητές. Αυτό το έχουν καταλάβει οι Πριτάνοι, ότι εκτός από Ελλάδα μετανάστες βρίσκονται και φοιτητές. Γιατί δεν έχουν καταλάβει, μπράβο τους. Μέχρι στιγμή η Ιορδάνη, αυτό το οποίο ανεξάρτητα από το ποιος έχει ευθύνες για το πώς έφτασαν τα πράγματα μέχρι αυτού του σημείου που είναι σήμερα, από εδώ και πέρα κάπως θα πρέπει να διοικηθεί το πανεπιστήμιο. Και αυτό γίνεται μόνο με την άσκηση των καθηκόντων από την πλευρά των Πριτανικών Αρχών. Από εκεί και πέρα περιμένουν και την απόφαση του εισαγγελέα, αν υπάρχουν κακουργηματικές πράξεις μέσα στην νομική. Αν δεν υπάρξει ειρηνική διευθέτηση που όλοι το ευχόμαστε. Έως αύριο το μεσημέρι, τι θα γίνει. Ο χώρος στον οποίο έχουν εγκατασταθεί οι λαθρομετανάστες δεν είναι καθόλου άσυλο. Αύριο ξεκινάνε πάλι τα μαθήματα της νομικής, χωρίς κανένα πρόβλημα από την εγκατάσταση των λαθρομεταναστών στον χώρο της νομικής. Συνεπώς, προφανώς εκεί δεν είναι χώρος διακίνησης ιδεών, δεν είναι χώρος όπου γίνονται μαθήματα, δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο. Και τα προπήλαια θεωρούνται άσυλο, Μανώλη. Και θέλω να υπενθυμίσω. Τι είναι άσυλο και τι δεν είναι άσυλο. Ένα χρόνο του παίρνει. Εδώ για ένα χρόνο, κυρία Διαμαντοπούλου, κάτι πιο σοβαρό να γίνει. Το άσυλο έχει καταληθεί. Mm-hmm. Τώρα συζητάμε για το πώς θα αποκατασταθεί το άσυλο το πανεπιστημιακό. Mm-hmm. Δεν συζητάμε για το αν υπάρχει πολύ πανεπιστημιακό άσυλο. Ούτε επιτροπή άσυλο, τίποτα. Αυτή τη στιγμή το άσυλο κατελήθη από 240 ανθρώπους που πήγαν και κατέλαβαν το πανεπιστήμιο.
Είμαστε ενώπιον μια κατάληψη του Πανεπιστημίου. Που κάποιοι του οδήγησαν εκεί. 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 Προφανώ μαζί με την παρέα, μαζί με την παρέα, μαζί με την παρέα. Λοιπόν, ποιο. Τι συζητάμε τώρα περί πανεπιστημιακού ασύλου. Υπάρχει πολιτική υποκίνηση, υπάρχει πολιτική υποκίνηση, υπάρχει πολιτική υποκίνηση και ότι κάποιοι θέλουν σύγκρουση τη αστυνομία με μετανάστε. Αυτό προσπαθεί να τα αποφύγει και η κυβέρνηση και η αστυνομία. Και καλά κάνουν και να τα αποφύγουν. Δεν πρέπει όμως κάτι να γίνει. Κάτι να γίνει. Κάτι να γίνει. Γιατί εγώ βλέπω ότι ο καθένας το λέει στο σκύλο του και ο σκύλος στην ουρά του. Και αν οι Πριτάνης παρατάφτα δεν θέλουν, γιατί έχουμε ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, δεν θέλουν να κινήσουν τη διαδικασία για την άρση του ασύλου, τι θα κάνει η κυβέρνηση. Τι θα κάνει η κυβέρνηση. Τι θα κάνει η κυβέρνηση. Τώρα δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Μάλιστα. Υπάρχει αδιέξοδο τώρα. Για να πάμε λοιπόν τώρα στη νομική, στον Ιάσονα Πιπίνη. Να μας πει τι σκέφτονται να κάνουν οι μετανάστες, γιατί έχουμε φτάσει βέβαια στο σημείο να έχουμε συνέλευση μεταναστών στη νομική. Γεια σου. Όλγα, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μία σύσκεψη από την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης και τους μετανάστες. Κύριο θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κλιμακώσουν τον αγώνα, αλλά και ο τρόπος που θα περιφρουρείται το κτίριο. Τώρα, υποστηρίζουν ότι όσο περνάνε οι μέρες, θα καταφέρουν να κάμψουν την αντίσταση της κυβέρνησης και να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, δηλαδή νομιμοποίηση των 237 μεταναστών, αλλά και όλων όσοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Αυτό υποστηρίζουν τουλάχιστον. Θέση τους είναι ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το κέντρο του αγώνα τους πρέπει να είναι το κτίριο της νομικής. Διαβεβαιώνουν πάντως ότι εάν τους προταθεί κάποιο άλλο κτίριο για μετεκατάσταση, θα το συζητήσουν, αρκεί να συμφωνήσουν και οι μετανάστες. Για την ώρα δεν υπάρχει, λένε, καμία επίσημη πρόταση. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, ήδη μία μη κυβερνητική οργάνωση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για να προσφέρει ένα κτίριο όπου θα μεταφερθούν οι μετανάστες. Να μην ξεχνάμε πάντως ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι 237 μετανάστες που βρίσκονται μέσα στο κτίριο της νομικής, δεν είναι μόνοι τους. Υπάρχουν κάποιες οργανώσεις όπως το Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, αλλά και η Αντιεξουσιαστική Κίνηση, που διαμηνύουν μάλιστα ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των μεταναστών, θα επιταχυνθεί η κοινωνική εξέγερση, όπως υποστηρίζουν, που πλησιάζει. Οι άνθρωποι που τους έφεραν από τα Χανιά στην Αθήνα, νομίζω ότι αυτή τουλάχιστον είναι η προσωπική μου γνώμη, νομίζω ότι τους χρησιμοποίησαν για να πετύχουν δικούς τους στόχους και δεν τους νοιάζει καθόλου, δεν τους καίγεται καρφί τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι αύριο το πρωί. Πραγματικά. Εγώ άκουσα μάλιστα ένας εξ αυτών μας ανακοίνωσε ότι επέρχεται η κοινωνική εξέγερση. Από ό,τι άκουσα προηγουμένως τον Ιάσονα Πιπίνη. Ωραία να προετοιμάσουν και να εξέλιξε καμία αντίρρηση, όχι μέσα των ανθρωπακίων που έχουν έρθει για ένα κομμάτι ψωμί εδώ, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ετοιμάζουμε την επανάσταση και βάζουμε 200 ταπεινασμένους ανθρώπους για να την κάνουν. Ναι. Πάντως, εκτός από αυτούς που τους έφεραν εδώ και που προσέφεραν πάρα πολύ κακές υπηρεσίες, Όλγα, υπάρχουν και ευθύνες των Πριτάνων. Εγώ άκουγα τον κύριο Πελεγκρίνη από την αρχή που ξέσπασε αυτή η κρίση και έχω μείνει με πάρα πολλές απορίες για το ρόλο του σε αυτή την υπόθεση. Ξαφνικά εκδηλώνεται το περίφημο αυτό εθνικό τόξο πολιτικής ιστερίας. Γιατί αυτό ζούμε αυτές τις δύο μέρες. Οι 200 άνθρωποι εκεί απειλούν τη δημοκρατία, τον νόμο, την τάξη, την Ελλάδα, τη χώρα και εγκαλεί ο ένας τον άλλον γιατί δεν σπέβδει να κάνει τι. Να μπει και να τους τσακίσει. Φταίνε οι Πριτανικές αρχές. Βεβαίως έχουν την ευθύνη τους. Αλλά δεν έχετε καταλάβει ότι για να φτάσουν οι Πριτανικές αρχές να φορτώνονται την ευθύνη, το έλεγα στην πρωτολογία μου. Η πολιτεία δεν έκανε τίποτα να εμποδίσει να πάνε μέσα στη νομική οι λαθρομετανάστες. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει το καθεστώς αυτό. Ένα ολόκληρο κράτος το οποίο λειτουργήσε σε επίπεδο μπάχαλου, αλαλού. Ξέρετε ότι τώρα δεν θέλω να σας πω που ήμουν προηγουμένως, γύρισε έγχρωμος, ένστολος από μια δεξίωση που πήγα, ένστολος ενώ μάλλον φορούσε στολή χαϊλίκι, σε μια πρεσβεία εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε τι μου είπε, με τα σπαστά του ελληνικά. Καλέ μου λέει, τι κράτος είσαστε. Και μου το είπε ένας άνθρωπος εργαζόμενος από χώρα της Ασίας. Φοβάμαι ότι γελιοποιούμεθα, όχι μόνο στην Ευρώπη που έχει και αυτή τις πομπές της για όλα αυτά που γίνονται, όχι αναφορικά με το άσυλο, αλλά αυτό που τρέμω είναι η διατάραξη μιας ισορροπίας που βρέθηκε αλληλεγγύης με τους νόμιμους εργαζόμενους μετανάστες στην Ελλάδα.